Μαζί μας στα γραφεία της εφημερίδας Λεμεσός έχουμε τον Άγγελο Εμμανουήλ, συντονιστή του Ανοιχτού Σχολείου Μέσα Γειτονιάς. Τη Μαρία Δασκαλάκη, που ασχολείται με το θέατρο και το χοροθέατρο στο Ανοιχτό Σχολείο, και τον Θεοδόση Τσανκαρίδη, που ασχολείται επίσης με το θέατρο στο Ανοιχτό Σχολείο Μέσα Γειτονιάς. Λοιπόν, κύριε Άγγελε, θέλω να μου πείτε γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει το Ανοιχτό Σχολείο. Ναι, καλημέρα σας. Ονομάζομαι Άγγελος Εμμανουήλ, είμαι ο συντονιστής του Ανοιχτού Σχολείου Μέσα Γειτονιάς. Το Ανοιχτό Σχολείο είναι ένας θεσμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους, τους 104 Δήμους οι οποίοι αναλαμβάνουν να εκτελούν το πρόγραμμα του Ανοιχτού Σχολείου. Συμπληρώσαμε φέτος 8 χρόνια λειτουργίας του θεσμού. Προχωρούμε προς την ένατη σχολική χρονιά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε μαθητές, δημότες όλων των ηλικιών, εθνικοτήτων. Προσφέρεται σε διάφορα σχολεία στους δήμους τους οποίους δραστηριοποιείται. Ο θεσμός του Ανοιχτού Σχολείου δίνει την ευκαιρία διαβίου μάθησης σε άτομα, μαθητές, δημότες κάθε ηλικίας. Αρχίζει από πρώτη δημοτικού μέχρι συνταξιούχους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στο Ανοιχτό Σχολείο έχουμε τη χαρά να έχουμε πέραν των 1.200 μαθητών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορες θεματικές ενότητες, όπως είναι καλλιτεχνικές δεξιότητες, αθλητισμός, κοινό ενδιαφέροντος, δηλαδή προγράμματα διαβίου μάθησης. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται να είναι άτομα που είναι δημότες της Μέσα Γειτονιάς. Όχι κατά ανάγκη, προτεραιότητα να έχουν οι δημότες της Μέσα Γειτονιάς, αλλά ουδέποτε είχαμε κάποιο πρόβλημα να πρέπει να οριστεί αυστηρά ότι θα είναι δημότες της Μέσα Γειτονιάς. Έχουμε δημότες από την ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού. Mm-hmm. Ποιες είναι οι δραστηριότητες που γίνονται στο πλαίσιο του Ανοιχτού Σχολείου? Οι δραστηριότητες μας είναι χωρισμένες σε θεματικές ενότητες, κοινού ενδιαφέροντος, γενικών γνώσεων, καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και αθλητισμού. Έχουμε μαθήματα όπως είναι θέατρο, μαγειρική, ζωγραφική, χορούς, γυμναστική, καλαθόσφαιρα, χειροτεχνίες, κατασκευές, εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκμάθηση ξενογλωσσών, ελληνικό για ξενόγλωσσους κτλ. Τι να περιλαμβάνει η τελική σας γιορτή? Η τελική μας γιορτή θα είναι έκθεση από τα διάφορα τμήματα ζωγραφικής, χειροτεχνιών, μαγειρικής κτλ. Με επιπλέον θεατρική παράσταση από το τμήμα θεάτρου των παιδιών και των ενήλικων. Όπως επίσης και χορευτικά από τα τμήματα χωρών. Μάλιστα. Πείτε μου, ποια είναι η εμπειρία σας μέσα από το Ανοιχτό Σχολείο, πώς σας βοήθησε? Ναι, εγώ πηγαίνω σε θέατρο και σε χοροθέατρο. Μας κάνει η κυρία Κούλα, είναι καταπληκτική, είναι δυναμική, υπομονετική, δημιουργική, άνθρωπος πάνω απ' όλα φυσικά. Προσωπικά εμένα το θέατρο και το χοροθέατρο το νιώθω λες και κάνω ψυχοθεραπεία, φεύγω από εκεί πολύ ικανοποιημένη. Κάθε μέρα μαθαίνω διαφορετικά πράγματα από την κυρία Κούλα. Έχει πάθος για τη δουλειά της και αυτό φαίνεται συνήθως το αποτέλεσμα. Θα συμμετέχετε στην τελική γιορτή? Ναι, θα συμμετέχουμε με χορευτικό. Τι θα παρουσιάσετε? Έκπληξη. Έκπληξη. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ποια είναι η εμπειρία σου από το Ανοιχτό Σχολείο? Εμένα προσωπικά εμπειρία μου είναι ότι μέσα από το χώρο του θεάτρου και πιο προσωπικά από τους φίλους που έχουμε για μένα, μάθαμε πολλά να διδαχτούμε. Γιατί όταν κάναμε φίλους, και πόσο μάλλον να πηγαίνουμε τζαμέ χωρίς να έχουμε μάθημα απλά για να περνούμε την ώρα μας. Είμαι μαθητής του θεάτρου και να έχουμε και μια παράσταση την Κυριακή στο αμφιθέατρο Μουτέγας, η ώρα 8. Τι θα παρουσιάσετε? Να παρουσιάσουμε τις αρνούθες στα Αριστοφάνη. Κωμωδία. Κωμωδία.